μια παραδοσιακή συνταγή. Μια συνταγή πεντανόστιμη, αφράτη σαν βελούδο. Πιστέψτε με πως αν ακολουθήσετε τα βήματα που σας δίνω, η επιτυχία θα είναι σίγουρη. Θα φτιάξουμε μια από τις ωραιότερες τυρόπιτες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Μια συνταγή της μαμάς που πραγματικά πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Μια πεντανόστιμη αφράτη τυρόπιτα. Κοιτάξτε! Η κρέμα δεν είναι σφιχτή, είναι αφράτη και βελούδινη. Και η γεύση της είναι πεντανόστιμη. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να φτιάξουμε την κρέμα σμιγδαλιού. Χρειαζόμαστε λοιπόν 1 λίτρο γάλα πλήρες ή ακόμα και με λίγα λιπαρά. 10 κουταλιές της σούπας σμιγδάλι ψηλό, 190 γραμμάρια. 4 ολόκληρα αυγά. Τα μπαχαρικά μας μπορούν να είναι καταβούληση. Προσοχή, δεν θέλουμε να κάνουμε τη τυρόπιτά μας αλμυρή. Τα μπαχαρικά που βλέπετε εδώ είναι 1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, λίγο μαύρο πιπέρι και λίγο μοσχοκάριδο για τη γεύση και το άρωμα. 1 μικρό ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, 100 ml. 2 μεγάλες κουταλιές της σούπας γιαούρτι, 200 γραμμάρια. Μέσα στη κατσαρόλα μου θα προσθέσω όλα μου τα υλικά. Αρχικά θα προσθέσω τα αυγά και θα τα χτυπήσω. Τα μπαχαρικά μου, το ελαιόλαδο, το γιαούρτι, το σιμιγδάλι και ανακατεύω. Σιγά σιγά ενώ κτυπώ προσθέτω το γάλα ώστε να γίνει μια τέλεια κρέμα. Τώρα είμαι σίγουρη πως όλα τα υλικά μου έχουν ανακατευτεί πάρα πολύ καλά. Θα βάλουμε την κατσαρόλα μας πάνω στις εστίες μας. Η ένταση της θερμοκρασίας είναι στο μέτριο. Αυτό που θέλουμε είναι η κρέμα να έρθει και να αρχίζει να πηγαίνει να σφίξει. Θέλουμε να είναι μια απαλή και αραιή κρέμα. Μην ξεχνάτε πως θα συνεχίσει να ψήνεται αυτή η κρέμα και μέσα στο φούρνο. Οπότε, εάν είναι αρκετά σφιχτή μέσα στη κατσαρόλα μας, θα γίνει μια πάρα πολύ σκληρή κρέμα και η τυρόπιτά μας πραγματικά δεν θα είναι αφράτη και πεντανόστιμη. Θα είναι μια σκληρή κρέμα που πραγματικά δεν θα την απολαύσουμε. Η κρέμα ό,τι έχει αρχίσει να σφίγγει. Απενεργοποιούμε από τη φωτιά και απευθείας κατεβάζουμε. Μπορείτε να δείτε πως είναι η υφή. Έτσι τη θέλω την κρέμα μου. Θα την αφήσω να κρυώσει μέχρι να συνεχίσω το επόμενο βήμα. Στο μεγάλο ταψί της κουζίνας έχω προσθέσει από την κάτω μεριά νερό και από πάνω ένα χαρτί ψησίματος. Έχω ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο 100 ml. Όλο αυτό το ελαιόλαδο θα το προσθέσουμε στα φύλλα μας. 450 με 500 γραμμάρια φύλλο κρούστας. Φυσικά, εάν φτιάξετε δικό σας σπιτικό φύλλο, εννοείται θα απογειώσετε την τυρόπιτά σας. Θα στρώσουμε τα μισά φύλλα από την κάτω μεριά και τα άλλα μισά από την πάνω μεριά. Κοιτάξτε πώς βάζουμε τα φύλλα μας. Λίγο απ' έξω από τη μια μεριά, λάδι, όχι πάρα πολύ, μην το παρακάνετε. Λίγο απ' έξω από την άλλη πλευρά. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε το ταψί μας να έχει γύρω γύρω τυχώματα και να μην μας χυθεί απ' έξω η γέννησή μας. Τώρα βάζουμε το φύλλο να προεξέχει από τη δεξιά πλευρά και μετά από την αριστερή. Λάδι πάλι και θα βάλουμε και ένα φύλλο στο κέντρο.
Μην προσθέτετε πάρα πολύ ελαιόλαδο, τόσο όσο χρειάζεται, ώστε να γίνει τραγανό και πεντανόστιμο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τη κρέμα. Δεν είναι ούτε πολύ ρευστή, μα ούτε και παχύρευστη, βλέπετε. Κουνήστε το ταψί ώστε να πάει και στις γωνίες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε 500 γραμμάρια φέτα της αρεσκίας μας. Μπορεί να είναι μία φέτα απαλή, μπορεί να είναι πικάντικη, μπορεί να είναι αρκετά αρμυρή ή και όχι. Ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Χοντροκόψτε τη με τα χέρια σας, ώστε να πάει παντού το ίδιο. Φυσικά μπορεί να είναι και δύο τυριά, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο ένα. Μπορεί να είναι και φέτα, είτε και τυριά που λιώνουν. Αυτό είναι κάτι που θα το επιλέξετε εσείς. Εάν είναι όμως πάρα πολύ αλμυρά τα τυριά σας, μην προσθέσετε καθόλου αλάτι. Δεν θέλω να γίνει αλμυρή η τυροπικά μου. Γυρίστε προς τα μέσα τα φύλλα που αφήσαμε προς τα έξω. Βλέπετε, φτιάξαμε ένα υπέροχο φάκελο. Προσθέστε ελαιόλαδο. Θα πάρουμε ένα φύλλο και θα το κόψουμε στη μέση. Θα το βάλουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Προσθέτω ελαιόλαδο. Προσθέτω και το άλλο μισό. Και αρχίζω να προσθέτω από πάνω τα υπόλοιπα φύλλα μου. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε τα φύλλα μας λίγο σουρωτά, ώστε να γίνουν τραγανά και νόστιμα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θέλουμε αέρα μέσα στα φύλλα, ώστε να μπορέσουν να γίνουν πάρα πολύ καλά. Ακόμα δύο φύλλα μείνανε. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά αυτής της τυρόπιτας είναι: σε ένα μπολ προσθέτουμε ένα ολόκληρο αυγό και το χτυπάμε. Προσθέτουμε ένα ποτήρι ελαιόλαδο 100 ml και ένα ποτήρι γάλα 130 ml. Προσθέστε το από πάνω. Με ένα πινέλο καλύψτε όλη την πίτα. Θα είναι η πιο νόστιμη τυρόπιτα, η πιο τραγανή και η πιο αφράτη που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 έως 200 βαθμούς Κελσίου, στις αντιστάσεις στη μέση του φούρνου, για 45 λεπτά έως 1 ώρα. Φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο φούρνος που έχετε, το πόσο δυνατός ή αδύναμος είναι. Ελέγξτε την πίτα σας. Δεν θέλουμε να καεί. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θέλω να χαράξετε από πάνω την πίτα. Μετά από 45 λεπτά, βλέπετε πόσο τραγανή είναι η πίτα μου, θέλω να γυρίσετε την πίτα πάνω σε μια σχάρα. Προσεκτικά. Και ξανά μια σχάρα. Και γυρίστε την πίτα. Κόψτε την πίτα σας. Έχει σταθεροποιηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση η κρέμα να φύγει. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Μη φοβάστε καθόλου. Είναι πάρα πολύ αφράτη, πάρα πολύ τραγανή και πραγματικά πεντανόστιμη. Μην αφήσετε την πίτα χωρίς να την κόψετε. Το φύλλο έχει την ιδιότητα και εγκλωβίζει εσωτερικά όλους τους υδρατμούς και γίνεται σαν μια γάστρα. Οπότε το φύλλο μας θα έρθει και θα γίνει νοπό. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη τυρόπιτα, μα κυρίως είναι πεντανόστιμη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να γραφτείτε στο κανάλι μου.
να κοινοποιήσετε το βίντεο, όπως επίσης μην ξεχάσετε να μου γράψετε τα σχόλιά σας για να έχουμε μια τέλεια επικοινωνία μεταξύ μας. Να είστε όλοι σας καλά, με πολλή υγεία. Πολλά φιλάκια!